Δείτε εδώ. Και πάει, ας πούμε, μέχρι τα 140 αδιάκοπα, αδιάλειπτα, χωρίς κανένα κόπο. Καλησπέρα, παιδιά. Πού λέτε να βρισκόμαστε? Electromove, Ride the Future, Εθνικής Αντιστάσεως 137 και στο αγαπημένο μας κατάστημα την Zero Motorcycles. Εδώ είναι ο Νίκος με κάποιο πελάτη και εδώ είναι το επόμενο, το DSR. Εδώ το μηχανάκι που βλέπετε είχε αγοραστεί από Γερμανία. Είχε 5 χρόνια να δουλέψει η μπαταρία. Είναι ένα παλιό Zero και όμως δεν κατάλαβε χρηστό. Το μηχανάκι είναι σαν την πρώτη μέρα. Back from the dead, χωρίς κανένα απολύτως θέμα, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι με 70 ύπους, 150 νιουτόμετρα ροπής ή αν προτιμάτε 15 ολόκληρα κιλά ροπής. Εμείς θα κάνουμε τη γνωστή μας βόλτα έτσι προς τα κάτω, προς λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το DSR γίνεται όπως είναι το μηχανάκι μέσα, όπως το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά, με βαλίτσες, κάγκελα κλπ. Είναι ένα έτσι λίγο πιο ψηλό από τα υπόλοιπα. Ο Νίκος μας το έχει ήδη ανοιχτό. Έχει κλείσει εδώ την ασφάλεια, μπράβο. Το μόνο που θα σας λείψει είναι αυτό που είδατε. Λοιπόν, εδώ κάτω αποθηκευτικός χώρος, είτε αλλιώς χώρος για εξτρά μπαταρία κλπ. Τα διαφορετικά modes, 77% η μπαταρία. Πάμε να βγούμε κάτω στη Βουλιαγμένης. Πάμε να φτιάξουμε τους καθρέφτες στα μέτρα μας για να βλέπουμε αυτό που πρέπει. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ πέρα και το καπάκι. Το αφήσαμε ανοιχτό γιατί βάλαμε τα χαρτιά της εδώ πριν. Λοιπόν, μου λέτε συνεχώς ότι οι Zero είναι ακριβές. Καμία αντίρρηση. Έχουμε να κάνουμε με μια premium αγορά, με μια premium μοτοσυκλέτα. Δηλαδή με μια μοτοσυκλέτα με αρκετή τεχνολογία και αρκετά ακριβά υλικά. Όπου η συγκεκριμένη κοστίζει κάπου στα 18.600. Ναι, είναι ακριβή, αλλά φανταστείτε να λέγαμε για μια Ducati το ίδιο. Ότι αγοράζει κάποιος μια Panigale και λέει ότι ποπό παιδιά ακριβή που είναι. Φανταστείτε λοιπόν να έχετε αριστερά σας το καινούριο το Hayabusa και από τα δεξιά το Kawasaki το ITA2. Ναι, πολύ πολύ καλά ακούσατε. Το ένα κοστίζει 22 χιλιάρικα, το άλλο κοστίζει 35 χιλιάρικα. Τα σέρβις είναι στο Θεό, ό,τι και να λέμε. Και αν κάτσω και θυμηθώ από το Ducati το δικό μου, όπου δεν ήταν για κανένα υπερβολικά γρήγορο μηχανάκι όπως αυτά που αναφέρουμε, θα το πάω στο θέμα βενζίνη. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να έβαλα κάτω από 20 ευρώ βενζίνη, την οποία την κατανάλωνε για πλάκα. Το ίδιο κάνουν και τα Hayabusa και τα H2, τα ITA2 που λέω εγώ. Εδώ αγοράζεις αυτό 18.600, μείον 800 ευρώ η επιδότηση, μείον 1.500 λόγω Black Friday μέχρι το τέλος του μήνα. Πέφτετε κι άλλο κάτω στο ταμείο σας και είστε ήδη κερδισμένοι. Για να μην πω και μην το φτάσω σε βενζίνες και σέρβις που έχετε βάλει ήδη γκολ από τα ποδητήρια για χρήματα περίπου 2,5 με 4.000 ευρώ το χρόνο, έτσι. Αν καθίσετε και τα υπολογίσετε, όχι απλά συμφέρει, καρά συμφέρει. Βλέπετε πως ανοίγει για πλάκα. Και αυτό είναι τρομερή ασφάλεια, διότι φτάνεις στο φανάρι πρώτος, είσαι άρχοντας και τους έχεις όλους πίσω και δεν ανησυχείς.
Ο άλλος το αγοράζει έτσι πιο πολύ για να κάνει τη μαγιά και το κέφι του. Κακά τα ψέματα, δεν αγόρασε ποτέ κανείς μια πανιγκάλε, ένα χαγιαμπούσα ή ένα H2, ένα ΙΤΑ2 για να πηγαίνει στη δουλειά του, έτσι. Ούτε για να του κάνει οικονομία. Το αγοράζει για το γόητρο, το αγοράζει για να το παίζει ο πιο γρήγορος στην παρέα, το αγοράζει έτσι για τη μόστρα, το αγοράζει για όλα αυτά. Εδώ είστε στην καθημερινή μετακίνηση και δεν έχω πλησιάσει καν το κόστος κτήσης που κάνουν ούτε το Χαγιαμπούσα, ούτε το Πανιγκάλε, ούτε το ΙΤΑ2. Πάμε να δούμε εδώ πέρα στο φανάρι, να κάνουμε την αγαπημένη μας πλάκα, να αστειευτούμε έτσι λίγο με τον κόσμο και να δούμε και ταχύτητα όσο μπορούμε, πάντα με ασφάλεια. Να ξέρετε, δεν ανοίγω ποτέ τον γκάζι, ποτέ τον γκάζι, είναι ξένο μηχανάκι και προσπαθώ να είμαι εγκρατής όσο μπορώ. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, παιδιά, θα μείνουν όλα πίσω, ό,τι βλέπετε εδώ θα μείνει πίσω. Πάμε. Στα 120 έκοψα γιατί έρχονται πανεύκολα. Δείτε, εγώ κόβω έτσι, εγώ το κόβω, εγώ το σταματάω να μην κολλήσω, να μην γίνω αφίσα. Είναι πολύ γρήγορο μηχανάκι και δεν ανοίγω το γκάζι, προσπαθήστε να το καταλάβετε, δεν ανοίγω καν το γκάζι. Δείτε εδώ. Χτυπάει ας πούμε μέχρι τα 140 αδιάκοπα, αδιάλειπτα, χωρίς κανένα κόπο. Είναι ροπή. Σκεφτείτε όλα αυτά που σας λέω, διότι εδώ αγοράζετε ένα καθημερινό μηχανάκι. Και μην κοιτάτε τώρα που εδώ εγώ κάνω έτσι τα 0% και φεύγα και έλα και κάνει και ράνε. Να κοιτάτε ότι καθημερινά έτσι θα πάει το θέμα οικονομία τελείως αλλού. Είναι πολύ γρήγορο μηχανάκι. Για να δούμε τι mode έχει, είναι στο custom. Το custom να πούμε ότι μπορείς να το φτιάξεις εσύ όσο θες, να του δώσεις ροπή, να του χαμηλώσεις ροπή, να του αυξήσεις την τελική, να του μειώσεις την τελική. Παίζεις όπως θες. Ας πούμε τα μεγάλα, έτσι και βγάλουμε το περιοριστή που είναι στα 200 χιλιόμετρα, δεν είναι ότι να είναι μηχανάκι, πιάνει 320 χιλιόμετρα τελικής ταχύτητας. Εδώ σίγουρα, αν το πειράξω, πάει μέχρι τα 200 πολύ πολύ χαλαρά. Λοιπόν, Sport, Eco, Custom, πάμε στο Sport. Δεν ανοίγω καν το γκάζι, θέλω να το καταλάβετε, δεν ανοίγω καν το γκάζι. Δεν προσπαθώ. Δεν προσπαθώ καν. Δεν το ανοίγω καν το γκάζι, έτσι. Είναι τρομερά ασφαλές. Φοβάμαι όχι τίποτα άλλο, μην κολλήσω πουθενά. Δείτε. Το κόβω για να μην καταλήξω μέσα στο φορτηγό μαζί με τα τύχαντοπος, με τις παλέτες, το παλετοφόρο κλπ. Είναι για κάθε μέρα. Αυτή είναι η βασική διαφορά με όλα τα υπόλοιπα. Και να το ξαναπούμε ότι ας μην γελιόμαστε, η αγορά γίνεται για να το παίξουμε καμπόση. Εδώ η αγορά γίνεται και για πρακτικούς λόγους.
Ξέρω ότι πολλοί σπάζεστε, ναι, δεν ακούγει το κινητήρας, δεν το ένα, δεν το άλλο, ναι, οκ, είμαστε σύμφωνοι. Σας λείπει η λαδίλα, σας λείπει ο μηχανικός θόρυβος, σας λείπουν όλα αυτά, ναι, ουδεμία αντίρρηση. Αλλά εδώ είναι ένα premium όχημα καθημερινής μετακίνησης, κάπου στα 250 ευρώ είναι το κόστος για την αλλαγή του ανθρακονημάτινου ημάντα. Είναι τρομερό, έχει φοβερή δύναμη, είναι τρομερά χαλαρωτικό και ξεαγχωτικό. Και ήταν σήμερα έτσι μια καλή ευκαιρία να σας το κάνω σε αντιδιαστολή για να δείτε τα 18.000 ευρώ της Zero έναντι των 22.000 ευρώ της Suzuki έναντι των 35.000 ευρώ της Kawasaki. Για βάρος μη μου πει κανείς τίποτα, είναι και το ελαφρύτερο από όλα. Να πάω εγώ να βρω να αλλάξω ταχύτητα με συμπλέκτη και με το πόδι και δεν βρίσκω τίποτα. Λογικό είναι, έχω συνηθίσει και ψάχνομαι. Το μόνο που έχετε δίκιο που λέτε ότι οκ, σε κυριακάτικες βόλτες με φίλους, με άλλα μηχανάκια, εκεί θα υπάρχει ένα θέμα με τον ανεφοδιασμό ή θα πρέπει να έχετε καλούς φίλους οι οποίοι θα σας περιμένουν καθώς πίνετε τον καφέ σας όλοι μαζί ή θα έχετε όλοι καλή ώρα ίδια μηχανάκια. Δηλαδή εδώ πέρα με 15 κιλά ροπή δεν τολμώ να το πατήσω καθόλου, έτσι, φεύγει σαν πύραυλος, δεν το συζητάμε. Τα μεγάλα τι κάνουνε, τα μεγάλα πώς θα πηγαίνουνε, δεν μπορώ να το διανοηθώ, θα θέλω, τι να σας πω, θα χρειάζομαι ειδική ένδυση για να την παλέψω. Ευτυχώς το κράνος αυτό που φοράω τώρα είναι δοκιμασμένο μέχρι τα 200-220 προσωπικά από εμένα, οπότε ξέρω ότι αντέχει. Η κάμερα φαντάζομαι, ναι, είναι στη θέση της. Και στο γυρισμό τώρα ελπίζω να σας διασκεδάσω λίγο στο φανάρι. Και όπως είπα και παλιότερα, σε εκπαιδεύει, διότι πάρα πολύ απλά συμβαίνει το εξής. Ξέρεις ότι δεν ακούγεσαι και προσέχεις δύο φορές. Μαντεύεις τις κινήσεις όλων δύο φορές. Κοιτάς δύο φορές, όλα τα κάνεις δύο φορές. Αν ο καρπός ανοίγει τόσο, ας πούμε, δεν το πάω ούτε στο τόσο. Είναι φοβερό μηχάνημα. Ξέρω ότι από κάτω θα ακουστούν 1002 στα σχόλια. Να σε βρει το χαγιαμπούσα, να σε κάνει έτσι, να σε βρει. Όχι, δεν θα με κάνει τίποτα. Δεν θα με κάνει τίποτα. Και πολύ καλά φρένα, χωρίς να υπερβάλλω, έτσι μόνο με τον μπροστινό και είμαι πολύ κομπλέ. Δεν χρειάστηκε καν ποτέ το πίσω. Και είναι χαλαρωτικό ρε παιδιά, είναι χαλαρωτικό, είναι ωραίο. Σας πάω έτσι μια πιο μεγάλη βόλτα. Α, τι πληρώνετε σε κάθε, ας το πούμε, σέρβις. Στα 1000 κάνετε έναν έλεγχο, στα 5000 κάνετε έναν έλεγχο. Για να δείτε ρε παιδί μου σε τι κατάσταση είναι το όχημά σας, έτσι. Λοιπόν, σημειώστε, πληρώνετε 0. Πληρώνετε το τίποτα. Τίποτα πληρώνετε.
Αυτό είναι που πληρώνεται. Και οι Zero θα εξελιχθούν κι άλλο. Δηλαδή, έρχονται τα επόμενα μοντέλα τα οποία θα βγάζουν και χιλιόμετρα με μία φόρτιση πάρα πολλά, δηλαδή θα βαράς μια Θεσσαλονίκη. Εκεί δεν πιστεύω να κάνετε παράπονα και να μου πείτε γιατί σταμάτησα να νεφοδιαστώ. Θα έχετε κουραστεί τόσο πολύ οι ίδιοι. Ο στόχος εδώ τώρα ήταν να καταφέρουμε να βγούμε μπροστά στο φανάρι για να σας δείξω την επιτάχυνσή του. Και είπαμε, δεν το ανοίγω καθόλου. Φάτε μάτια ψάρια. Λοιπόν, ας αφήσουμε τους ανθρώπους να φύγουν. Δείτε. Και το κόβω εγώ, παιδιά, το κόβω. Διότι αν το συνεχίσω, ξέρουμε πολύ καλά θα είναι η κατάληξη. Ο Αντώνης να γίνει σήμα στο προπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και να λέει το προπαγκάζ Άντων 26. Δείτε εδώ. Για πάμε εδώ σε ένα φανάρι να δούμε. Πάμε και εδώ να βγάλουμε λίγο Grazie Valle. Βλέπετε τους καθρέφτες μου, βλέπετε που είναι όλοι, βλέπετε ότι σοβαρολογώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν ανοίγω καν τον γκάζι. Το καταλαβαίνετε. Είναι ξένη περιουσία, πρέπει να προσέχω, έτσι, δεν είναι δικιά μου να κάνω τι θέλω. Κλείνω συνέχεια το γκάζι. Εδώ ας πούμε που ξεκινάει και έχει κόσμο, δεν θα το κλείσω το γκάζι. Δεν σημαίνει ότι με πέρασε κάποιος. Σημαίνει ότι ο Αντώνης είναι λογικός, δεν θέλει να σκοτωθεί και δεν με πέρασε ποτέ κανείς. Αυτό σημαίνει. Και ότι η Zero τα σπάει, αυτό σημαίνει. Τρομερή εμπειρία, αυτός έφυγε με κόκκινο και ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Τρομερή εμπειρία, τρομερό μηχανάκι. Το κλείνουμε πάντα εδώ για ασφάλεια. Όλα αυτά εδώ σας τα έχω πει. High beam, μικρή μεγάλη σκάλα, alarm, flash αριστερό και δεξί, κόρνα, kill switch και το κουμπί για τα διάφορα modes. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, και το σημερινό μας βιντεάκι με το πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γρήγορο και πολύ πρακτικό Zero DSR. Παρατηρήστε το, διότι θέλω να σας δείξω πως γίνεται. Ο σκελετός του είναι ίδιος με
του μικρότερου αδερφού εδώ πέρα του S και του αντίστοιχου του SR, με τον οποίο μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα. Και το DSR, παιδιά, μεταμορφώνεται σε αυτό εδώ το DSR. Έχει κάγκελα, προβολάκια, βαλίτσες, σχάρες, τα πάντα. Το προστατευτικό μπροστά για τον προβολέα, χούφτες, ζελατίνες. Και κλείνοντας να πω ότι όσοι αγοράσετε μια premium κατασκευή, Ducati, Hayabusa, H2, το ITA2 που λέω εγώ, δεν νομίζω να κάνει κάποιος από εσάς παραπάνω από 50.000 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει η ώρα να το πουλήσει. Άρα είναι άδικο να σκεφτόμαστε ότι η μπαταρία στα 300.000 χιλιόμετρα απλά χάνει κάτι εκεί από τη δυναμική της, διότι επί της ουσίας δεν θα διανύσετε ποτέ αυτά τα χιλιόμετρα. Και αν το κάνετε, εδώ θα έχετε αποσβέσει τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα 5 φορές. Οπότε σκεφτείτε μόνοι σας αν συμφέρει ή αν όχι. Αυτά λοιπόν από μένα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ πέρα τον φίλο τον Νίκο στην Zero Motorcycles και την Electro Move εδώ πέρα στον Άγιο Δημήτριο. Ήμουν Αντώνης για το Άντων 26. Ήταν η Zero DSR με τους 70 ύπους και τα 15 κιλά ροπή. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κράνος και εξοπλισμός για σας και το συνεπιβάτη σας. Εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Για χαρά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.